Είδαμε στα προηγούμενα ότι η αριστερή αναδρομή μπορεί υπό ορισμένες συνθήκες να εμποδίσει την ολοκλήρωση της top-down συντακτικής ανάλυσης. Επίσης, είχαμε δει στα προηγούμενα ότι η οπισθοδρόμηση, αν και δεν αποκλείει την ολοκλήρωση της συντακτικής ανάλυσης, μειώνει σημαντικά την απόδοση του συντακτικού αναλυτή. Κάτι τέτοιο είχαμε δει και στην περίπτωση της λεκτικής ανάλυσης και είχαμε δει τροποποίηση του αλγορίθμου εξομοίωσης του πεπερασμένου αυτόματου ώστε να ελαχιστοποιηθεί η οπισθοδρόμηση. Ας θυμηθούμε όμως τι προκαλεί την οπισθοδρόμηση κατά τη συντακτική ανάλυση. Αν ο συντακτικός αναλυτής αναπτύξει το δέντρο χρησιμοποιώντας μια λάθος παραγωγή, αναπόφευκτα θα συναντήσει αναντιστοιχεία της εισόδου που επεξεργάζεται με την πρόταση που σχηματίζεται και αντιστοιχεί στο υποκατασκευή συντακτικό δέντρο. Όταν συμβεί η αναντιστοιχεία, ο συντακτικός αναλυτής προβαίνει σε οπισθοδρόμηση. Η οπισθοδρόμηση μπορεί να αποφευχθεί εάν μαζί με το τρέχον σύμβολο που εξετάζει και μελλοντικά σύμβολα που προέρχονται από την είσοδο. Εάν λαμβάνονται υπόψη μελλοντικά σύμβολα της εισόδου, ο συντακτικός αναλυτής μπορεί σε όλες τις περιπτώσεις να προβλέψει σωστά τον κανόνα που θα αναπτύξει το τρέχον μη τερματικό σύμβολο, οπότε τότε μπορεί η οπισθοδρόμηση να αποφευχθεί. Αυτό θα δείξουμε στη συνέχεια ότι εξαρτάται από τη μορφή της γραμματικής και μια τέτοια γραμματική που επιτρέπει στον συντακτικό αναλυτή να ολοκληρώσει την συντακτική ανάλυση χωρίς επισθοδρόμηση ονομάζεται backtrack free γραμματική και πιο συγκεκριμένα μια γραμματική που πληρεί την παραπάνω προϋπόθεση και περιέχει μόνο δεξιά αναδρομή ονομάζεται backtrack free right recursive γραμματική. Μια backtrack free right recursive γραμματική η οποία μπορεί να αναλυθεί από ένα συντακτικό αναλυτή χωρίς οπισθοδρόμηση, ονομάζεται LLNE γραμματική. Ας πάμε όμως τώρα να δούμε τι σημαίνουν αυτά τα τρία γράμματα. Το πρώτο γράμμα, λάμδα, σημαίνει ότι η είσοδος διατρέχεται από τα αριστερά προς τα δεξιά. Το δεύτερο λάμδα σημαίνει ότι ο συντακτικός αναλυτής επιλέγει να αναπτύξει το αριστερό μη τερματικό σύμβολο στις ενδιάμεσες προτασιακές μορφές. Δηλαδή, εκτελεί μια αριστερή παραγωγή. Και το νη αναφέρεται στα μελλοντικά σύμβολα της εισόδου που λαμβάνει υπόψη ο συντακτικός αναλυτής προκειμένου να κάνει τη σωστή επιλογή κανόνα για την ανάπτυξη του μη τερματικού συμβόλου. Ως αποτέλεσμα, το συντακτικό δέντρο αναπτύσσεται από τα αριστερά προς τα δεξιά και από πάνω προς τα κάτω. Ας πάμε τώρα λίγο να εξηγήσουμε τι εννοούμε όταν λέμε ότι ο συντακτικός αναλυτής σε κάθε βήμα βλέπει νη μελλοντικά σύμβολα μπροστά. Κατά τη συντακτική ανάλυση, ανά πάσα χρονική στιγμή, η είσοδος χωρίζεται σε δύο τμήματα. Το πρώτο αποτελεί μέρος της εισόδου που έχει διαβαστεί και το οποίο ορίζει την τρέχουσα κατάσταση του συντακτικού αναλυτή. Αυτή συνίσταται από τις επιλογές που έχει κάνει βάσει των οποίων έχει καταλήξει σε μια ενδιάμεση προτασιακή μορφή. Το δεύτερο κομμάτι της εισόδου αποτελεί μελλοντική είσοδο προς ανάλυση. Η επιλογή του κανόνα με τον οποίο θα αναπτύξει το μη τερματικό σύμβολο στην τρέχουσα προτασιακή μορφή μπορεί να διασαφινιστεί βλέποντας τα πρώτα νη σύμβολα που ακολουθούν στην είσοδο. Προφανώς αυτό σημαίνει ότι από την τρέχουσα κατάσταση δεν προκύπτει μονοσήμαντα ο κανόνας που θα αναπτύξει το επόμενο μη τερματικό σύμβολο. Μια τέτοια λοιπόν γραμματική που μπορεί να προβλέψει σωστά τον κανόνα με τον οποίο θα αναπτύξει το μη τερματικό σύμβολο κοιτώντας νη σύμβολα μπροστά στη γραμματική ονομάζεται backtrack free γραμματική όπως επίσης και προβλέψιμη γραμματική. Το ευτυχές είναι ότι οι περισσότερες γλώσσες προγραμματισμού μπορούν να αναχθούν σε μία μορφή όπου ένα μελλοντικό σύμβολο της εισόδου αρκεί για να πραγματοποιηθεί η συντακτική ανάλυση χωρίς οπισθοδρόμηση. Αυτό το υποσύνολο των LLNE γραμματικών ονομάζονται LL1 και σε αυτές θα επικεντρωθούμε στη συνέχεια. Ας πάμε να δούμε τώρα ένα παράδειγμα γραμματικής που ικανοποιεί την LL1 συνθήκη. Στη διαφάνεια βλέπουμε έναν κανόνα γραμματικής που έχει τρεις εναλλακτικές. Στην πρώτη θέση στα δεξιά του κανόνα, σε όλες τις εναλλακτικές, εμφανίζεται ένα τερματικό σύμβολο. Στην πρώτη εναλλακτική είναι το α, στη δεύτερη εναλλακτική είναι το β και στην τρίτη το σ. Κατά την ανάπτυξη του μη τερματικού συμβόλου, ψ, σε μία ενδιάμεση προτασιακή μορφή, πρέπει να επιλεγεί μία εκ των τριών εναλλακτικών. Το όποιο σύμβολο διαβαστεί από την είσοδο θα πρέπει να ταυτιστεί με το πρώτο τερματικό στοιχείο στην εναλλακτική του κανόνα που θα επιλεγεί. Εάν το σύμβολο της εισόδου δεν είναι γνωστό, τότε η συνεπής ή η τυχαία επιλογή του κανόνα μπορεί να οδηγήσει σε αναντιστοιχεία και κατ' επέκταση σε οπισθοδρόμηση.
Εάν όμως ξέρουμε ποιο είναι το επόμενο σύμβολο της εισόδου, τότε μπορούμε να επιλέξουμε την εναλλακτική του κανόνα που έχει ως πρώτο τερματικό σύμβολο αυτό που περιμένουμε από την είσοδο. Στην προηγούμενη γραμματική που είδαμε, τα πράγματα ήταν αρκετά απλά, γιατί όλες οι εναλλακτικές του κανόνα ξεκινούσαν με ένα τερματικό σύμβολο, οπότε ήταν ξεκάθαρο ποια εναλλακτική θα έπρεπε να χρησιμοποιηθεί ανάλογα με το επόμενο σύμβολο εισόδου. Ας δούμε όμως τώρα μία άλλη γραμματική που δεν είναι τόσο απλή. Εδώ έχουμε το σύμβολο ψ, που περιγράφεται από ένα κανόνα που έχει τρεις εναλλακτικές, όπου όλες ξεκινάνε στα δεξιά με μη τερματικό σύμβολο αυτή τη φορά. Όπως βλέπουμε, η πρώτη εναλλακτική ξεκινά με το μη τερματικό σύμβολο D, η δεύτερη εναλλακτική με το μη τερματικό σύμβολο ε και η τρίτη με το F. Αυτά τα σύμβολα ως μη τερματικά αντιπροσωπεύουν ένα σύνολο προτάσεων που σε αυτή τη μορφή δεν γνωρίζουμε από ποιο τερματικό σύμβολο ξεκινούν. Οπότε δεν είναι ξεκάθαρο ακόμα και αν ξέρουμε ποιο είναι το επόμενο σύμβολο στην είσοδο, με ποια εναλλακτική από τις τρεις θα αναπτύξουμε το μη τερματικό σύμβολο ψ. Χρειάζεται περαιτέρω ανάλυση για να δούμε ποιο είναι το αρχικό γράμμα των προτάσεων που αντιπροσωπεύονται από τα σύμβολα D, ε και F. Μελετώντας τους επόμενους κανόνες της γλώσσας, βλέπουμε ότι το σύμβολο D περιγράφεται από έναν κανόνα με δύο εναλλακτικές. Στην πρώτη εμφανίζεται το τερματικό D ως σύμβολο στα δεξιά του κανόνα, ενώ στη δεύτερη υποδηλώνεται ότι το σύμβολο D είναι προαιρετικό. Από εδώ συμπεραίνουμε ότι αν υπάρχει το σύμβολο D, τότε αυτό σίγουρα θα ξεκινάει με το τερματικό σύμβολο D μικρό. Στη συνέχεια, μελετώντας το κανόνα για το μη τερματικό σύμβολο ε, βλέπουμε ότι περιγράφεται από μία εναλλακτική που εμφανίζεται το τερματικό ε μικρό στην πρώτη θέση στα δεξιά του κανόνα. Άρα όλες οι προτάσεις που αντιστοιχούν στο σύμβολο ε κεφαλαίο ξεκινούν με το τερματικό σύμβολο ε μικρό. Τέλος, κάνοντας αντίστοιχη παρατήρηση, παρατηρούμε ότι και όλες οι προτάσεις που αντιστοιχούν στο τερματικό σύμβολο F κεφαλαίο θα ξεκινάνε από το τερματικό σύμβολο F μικρό. Με μια πρόχειρη ανάλυση που κάναμε, συμπεραίνουμε ότι η πρώτη εναλλακτική του κανόνα ψ αντιπροσωπεύει όλες τις προτάσεις που ξεκινούν με το τερματικό σύμβολο D μικρό. Η δεύτερη εναλλακτική του κανόνα αντιπροσωπεύει προτάσεις που ξεκινούν με το τερματικό σύμβολο ε μικρό και η τρίτη εναλλακτική αντιστοιχεί σε προτάσεις που ξεκινούν με το τερματικό F. Συνεπώς, όπως καταλαβαίνουμε, στη γενική περίπτωση χρειαζόμαστε ένα είδους αλγόριθμο που θα αναλύει τη γραμματική και θα προβλέπει το πρώτο γράμμα για κάθε εναλλακτική του κανόνα της γραμματικής, ώστε ο συντακτικός αναλυτής να μπορεί να κάνει σωστή επιλογή κατά την ανάπτυξη των μη τερματικών συμβόλων και έτσι να αποφεύγεται η οπισθοδρόμηση. Αυτός ο αλγόριθμος υπάρχει και λέγεται αλγόριθμος FIRST συνόλων και θα τον δούμε στην επόμενη διαφάνεια. Ο αλγόριθμος FIRST συνόλων υπολογίζει για κάθε σύμβολο της γραμματικής, τερματικό ή μη τερματικό, ένα σύνολο που περιέχει τερματικά σύμβολα με τα οποία ενδέχεται να ξεκινούν προτάσεις της γλώσσας που αντιπροσωπεύονται από αυτό το σύμβολο. Προφανώς τα FIRST σύμβολα για κάθε τερματικό στοιχείο περιέχουν ένα και μόνο στοιχείο που είναι το τερματικό. Στα τερματικά σύμβολα της γλώσσας συμπεριλαμβάνεται το κενό σύμβολο ε και το τέλος του αρχείου εόφ. Για τα FIRST σύνολα μη τερματικών στοιχείων ισχύει ό,τι είπαμε με γενικό τρόπο στην αρχή, δηλαδή ότι αποτελούνται από το σύνολο των τερματικών συμβόλων με τα οποία ενδέχεται να ξεκινούν αλφαριθμητικά που παράγονται από αυτά. Έχοντας εις γνώση του αυτά τα σύνολα, ο αλγόριθμος συντακτικής ανάλυσης μπορεί να κάνει σωστές επιλογές σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των μη τερματικών στοιχείων, βλέποντας ένα σύμβολο μπροστά στην είσοδο. Στη συνέχεια θα δούμε πώς λειτουργεί αυτός ο αλγόριθμος. Ξεκινάμε την περιγραφή του αλγορίθμου FIRST συνόλων, λέγοντας ότι είναι ένας fixed point αλγόριθμος, δηλαδή είναι επαναληπτικός και τερματίζει όταν οι έξοδοι του σταθεροποιηθούν. Αυτό το είδος των αλγορίθμων το μελετήσαμε στη λεκτική ανάλυση, όπου ο subset construction και ο Hopcroft αλγόριθμος ήταν αυτού του τύπου. Όπως και όλοι οι άλλοι αλγόριθμοι που περιγράψαμε, έχει ένα τμήμα αρχικοποίησης όπου αρχικοποιούνται όλα τα FIRST σύνολα για όλα τα τερματικά και μη τερματικά σύμβολα. Τα FIRST σύνολα για τα τερματικά στοιχεία αρχικοποιούνται, όπως βλέπουμε, στο ίδιο το τερματικό στοιχείο, ενώ τα FIRST σύνολα για τα μη τερματικά στοιχεία αρχικοποιούνται στο κενό σύνολο. Επίσης, πρέπει να παρατηρήσουμε ότι στα τερματικά σύμβολα ανήκει τόσο το τέλος αρχείου όσο και το κενό σύμβολο. Στη συνέχεια ακολουθεί το while loop, το οποίο εκτελείται όσο τα FIRST σύνολα τροποποιούνται διαμέσου των επαναλήψεών του.
Σε κάθε επανάληψη του while loop μελετούνται όλες οι παραγωγές της γραμματικής, δηλαδή όλοι οι κανόνες και οι εναλλακτικές τους. Αυτό γίνεται μέσα στο for loop που είναι εμφολιασμένο στο while loop. Οι παραγωγές θεωρείται ότι αποτελούνται από ένα σύνολο συμβόλων, τερματικών και μη τερματικών, που στον αλγόριθμο συμβολίζονται με το γράμμα β μικρό, ενώ ο δείκτης αναφέρεται στη θέση τους μέσα στον κανόνα. Βλέπουμε λοιπόν κάθε παραγωγή π έχει τη μορφή από το α στο β, όπου το β αποτελείται από μια ακολουθία συμβόλων, τερματικά και μη τερματικά όπως βλέπουμε εδώ, και αυτά όλα τα σύμβολα μελετούνται μέσα στο for loop. Τώρα, τα σύμβολα αυτά εξετάζονται διαδοχικά από το πρώτο μέχρι και το τελευταίο και χρησιμοποιείται μια μεταβλητή που έχει όνομα RHS που τροποποιείται καθώς εξετάζονται τα σύμβολα του κανόνα το ένα μετά το άλλο. Για να εξηγήσουμε πώς τροποποιείται η τιμή της μεταβλητής RHS, θα περιγράψουμε ένα παράδειγμα. Σε αυτό το παράδειγμα έχουμε ένα κανόνα που περιγράφει το σύμβολο α και αυτός ο κανόνας έχει μία παραγωγή. Στη δεξιά πλευρά του κανόνα βλέπουμε ότι υπάρχουν τέσσερα σύμβολα. Το β1, β2, β3, β4 που μπορεί να είναι είτε τερματικά είτε μη τερματικά. Ο αλγόριθμος λοιπόν θα ξεκινήσει και θα τα μελετά αυτά τα σύμβολα με τη σειρά, ξεκινώντας από το σύμβολο β1 και κινούμενος προς τα δεξιά. Στην πρώτη περίπτωση θα κοιτάξει λοιπόν το β1, θα τσεκάρει να δει αν είναι τερματικό. Εάν το β1 λοιπόν είναι τερματικό σύμβολο, τότε την μεταβλητή RHS θα τη θέσει ίση με αυτό το σύμβολο. Ταυτόχρονα θα τερματίσει ο αλγόριθμος και το first του α θα είναι το σύμβολο β1. Ας πάρουμε τώρα την περίπτωση όπου το β1 είναι μη τερματικό στοιχείο. Σε αυτή την περίπτωση, στην RHS μεταβλητή, θα τοποθετήσει το first του β1. Το first του β1 υποτίθεται ότι έχει υπολογιστεί από προηγούμενη επανάληψη του for loop. Αν μιλάμε για την πρώτη επανάληψη, τότε το first του β1 είναι το κενό σύνολο. Και επίσης και σε αυτή την περίπτωση θα τερματίσει ο αλγόριθμος αναθέτοντας το first του β1 στο first του α. Πάμε τώρα στην περίπτωση όπου το β1 είναι μη τερματικό και ταυτόχρονα είναι και προαιρετικό, δηλαδή περιγράφεται από ένα κανόνα της μορφής που βλέπουμε εδώ στο σχήμα. Δηλαδή το β1 μπορεί να έχει κάποιες εναλλακτικές, αλλά και μέσα σε αυτές περιέχεται και το κενό σύμβολο. Σε αυτή την περίπτωση, στην RHS μεταβλητή θα τοποθετηθεί το first του β1. Αλλά υπάρχει το εξής θέμα. Εάν το β1 δεν υπάρχει, τότε αυτομάτως το first του α θα εξαρτάται από το first του β2. Γι' αυτό λοιπόν, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να μελετήσουμε και το σύμβολο β2. Τώρα, θεωρώντας ότι το β1 είναι προαιρετικό, έστω ότι το β2 είναι τερματικό, τότε στην RHS μαζί με το first του β1 θα έχουμε και το β2. Και ο αλγόριθμος θα τελειώσει έχοντας ως αποτέλεσμα ότι το first του α ισούται με first του β1 και το β2. Στην περίπτωση που το β2 είναι μη τερματικό, έχουμε ότι η RHS μεταβλητή φορτώνεται με τα first του β1 και first του β2 και επίσης και σε αυτή την περίπτωση τελειώνει ο αλγόριθμος με αυτό το αποτέλεσμα. Ας πάμε τώρα στην περίπτωση όπου το β2 είναι προαιρετικό μαζί με το β1 που είχαμε πει πριν. Δηλαδή έστω ότι το β2 περιγράφεται από έναν κανόνα που έχει και το κενό σύμβολο σε μία από τις εναλλακτικές του. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση πρέπει να πάμε και λίγο πιο πέρα να δούμε τι γίνεται με το β3. Γιατί αν το β1 και το β2 δεν υπάρχουν, τότε μένει το β3. Οπότε εδώ πρέπει να μελετήσουμε και το first του β3. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση, εάν το β3 είναι τερματικό, η RHS μεταβλητή παίρνει το first του β1, το first του β2 και το β3. Ο αλγόριθμος τελειώνει με αυτό το αποτέλεσμα. Εάν το β3 είναι μη τερματικό, τότε η RHS παίρνει το first του β1, του β2 και του β3 και πάλι έχουμε επίσης αυτό το ίδιο αποτέλεσμα. Και τώρα πάμε στην περίπτωση όπου το β3 είναι προαιρετικό. Όπως επίσης προαιρετικά βρήκαμε ότι είναι και από προηγούμενες επαναλήψεις τα β1 και β2. Σε αυτή λοιπόν την περίπτωση πρέπει να μελετηθεί και το β4. Οπότε πρέπει να λάβουμε υπόψη και το first του β4. Ξεκινάμε λοιπόν, έστω ότι το β4 είναι τερματικό, τότε η RHS μεταβλητή θα πάρει το first του 1, το first του β1, το first του β2, του 3 και του 4 και πάλι το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Στη συνέχεια, εάν το β4 είναι μη τερματικό, βλέπουμε ότι η RHS φορτώνεται με το first του β1, του β2, του β3 και του β4 και επίσης αυτό είναι και το αποτέλεσμα. Και πάμε και στην τελευταία περίπτωση όπου το β4 είναι προαιρετικό μαζί με όλα τα υπόλοιπα. Αυτό σημαίνει ότι το β1, β2, β3, β4 είναι προαιρετικά, άρα μπορεί να μην υπάρχουν. Τι συμβαίνει σε αυτή την περίπτωση?
Σε αυτή την περίπτωση πρέπει να προσθέσουμε στη μεταβλητή RHS το κενό σύμβολο και αυτό είναι και το αποτέλεσμα του αλγορίθμου. Δηλαδή περιέχει το first του V1, του V2, του V3, του V4 και το κενό σύμβολο. Γυρνώντας τώρα στον αλγόριθμο, θα περιγράψουμε πώς αυτά που είδαμε στο προηγούμενο παράδειγμα συμβαίνουν μέσα στην περιγραφή του αλγορίθμου. Εδώ βλέπουμε το for loop το οποίο εφαρμόζεται σε όλες τις παραγωγές. Τώρα, σε κάθε παραγωγή η RHS μεταβλητή αρχικοποιείται με το first του V1, δηλαδή το σύνολο first του πρώτου συμβόλου του κανόνα. Στη συνέχεια μπαίνουμε σε ένα while loop που μελετάει όλα τα σύμβολα του κανόνα εκτός από το τελευταίο. Και εδώ βλέπουμε ότι σε αυτά προσαρτά το first του β i και 1, δηλαδή του επόμενου κάθε φορά συμβόλου, εάν το τρέχον σύμβολο είναι προαιρετικό. Και βλέπουμε ότι όταν τελειώσει με όλα τα σύμβολα εκτός από το τελευταίο, πάει εδώ και στο τελευταίο if που αναφέρεται στο τελευταίο σύμβολο και αν αυτό το σύμβολο είναι προαιρετικό, τότε στην RHS μεταβλητή φορτώνει το κενό σύμβολο. Τέλος, όταν έχει τελειώσει όλη αυτή η λογική, προσαρτά το περιεχόμενο της RHS μεταβλητής στο περιεχόμενο του first του α και στη συνέχεια το for loop πηγαίνει στην επόμενη παραγωγή. Έχοντας περιγράψει τον αλγόριθμο first συνόλων, θα προχωρήσουμε να πούμε ένα παράδειγμα. Θα εφαρμόσουμε αυτόν τον αλγόριθμο στη γραμματική της απλής αριθμομηχανής που προέκυψε μετά το μετασχηματισμό για την απαλυφή της αριστερής αναδρομής. Αυτή εδώ η γραμματική φαίνεται στα δεξιά της διαφάνειας. Στον πίνακα που φαίνεται στη διαφάνεια στα αριστερά, η πρώτη στήλη αναφέρεται στα μη τερματικά σύμβολα της γραμματικής, το expression, expression tonos, term, term tonos και factor. Σε αυτή τη λίστα εξαιρείται το σύμβολο goal, γιατί όπως φαίνεται από τον κανόνα 0 εδώ πάνω, είναι ισοδύναμο με το σύμβολο expr, οπότε θα έχει τα ίδια first σύνολα με αυτό. Κάθε μία από τις υπόλοιπες στήλες του πίνακα αντιστοιχεί στις ξεχωριστές επαναλήψεις του while loop του αλγορίθμου. Στη δεύτερη στήλη, που αντιστοιχεί στην πρώτη επανάληψη του while loop, το σύμβολο expr έχει τα ίδια σύνολα first με το term. Αυτό συνάγεται κοιτώντας τον κανόνα 1 της γραμματικής. Παρατηρούμε ότι το σύμβολο expression έχει στην πρώτη θέση στα δεξιά του κανόνα το σύμβολο term, το οποίο αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν είναι προαιρετικό, δεν έχει γίνει κάποιος υπολογισμός για αυτό, δεν ξέρουμε τίποτα. Κατά συνέπεια, θεωρούμε ότι τα first σύνολα για το expression περιλαμβάνουν τα first σύνολα για το term. Το expression tonos περιγράφεται από τους κανόνες 2, 3 και 4 που όλοι τους έχουν τερματικό στοιχείο στην πρώτη θέση στα δεξιά του κανόνα. Άρα το first του expression tonos αποτελείται από το συν, το πλην και το κενό σύμβολο. Και αυτό γράφουμε στη δεύτερη γραμμή του πίνακα. Στη συνέχεια βάσει του κανόνα 5 που βλέπουμε εδώ, γράφουμε ότι το σύνολο first για το σύμβολο term είναι το first του factor. Και πάλι εδώ δικαιολογούμε τη χρήση αυτής της έκφρασης γιατί δεν έχουμε υπολογίσει τα first σύμβολα για το factor και άρα αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε να γράψουμε τίποτα παραπάνω στην πρώτη επανάληψη του while loop. Ακολούθως μελετάμε το σύμβολο term tonos που περιγράφεται από τους κανόνες 6, 7, 8. Επειδή σε όλους αυτούς τους κανόνες υπάρχει μη τερματικό σύμβολο στην πρώτη θέση στα δεξιά του κανόνα, το first του term tonos αποτελείται από το επί, από το διά και από το κενό σύμβολο. Τέλος, το σύμβολο factor περιγράφεται από τους κανόνες 9, 10 και 11, που και οι τρεις έχουν στην πρώτη θέση στα δεξιά τερματικό σύμβολο. Άρα λοιπόν, το first to factor γράφουμε ότι είναι η παρένθεση, το όνομα και ο αριθμός. Και πάμε στη δεύτερη επανάληψη του while loop που αντιστοιχεί στην τρίτη στήλη του πίνακα. Ξεκινώντας από το σύμβολο expr, κάνουμε αντικατάσταση το first to term που υπήρχε πριν με το first to factor, γιατί στην πρώτη επανάληψη βρήκαμε ότι το first to term ισούται με το first to factor. Γι' αυτό το λόγο κάνουμε αυτή την αντικατάσταση. Το expr tonos παραμένει αμετάβλητο, όπως βλέπουμε εδώ. Στο term κάνουμε αντικατάσταση του first to factor με ό,τι υπολογίστηκε από την πρώτη επανάληψη, άρα εδώ εμφανίζονται τα τρία τερματικά σύμβολα, παρένθεση, όνομα και αριθμός. Το term tonos παραμένει αμετάβλητο, όπως επίσης και το factor. Τέλος, στην τρίτη επανάληψη γίνεται απλά αντικατάσταση του first factor με αυτό που έχουμε υπολογίσει από την προηγούμενη
επανάληψη και όλα τα υπόλοιπα κελιά του πίνακα παραμένουν σταθερά. Σε αυτό λοιπόν το σημείο τελειώνει ο αλγόριθμος, μιας και περαιτέρω επαναλήψεις δεν οδηγούν σε μεταβολή των συνόλων για τα μη τερματικά σύμβολα. Και πάμε τώρα να δούμε σε τι βοηθούν τα first σύνολα κατά τη συντακτική ανάλυση. Θα εστιάσουμε στον κανόνα που περιγράφει το expression τόνος και που φαίνεται στη διαφάνεια. Όταν ο συντακτικός αναλυτής πρόκειται να αναπτύξει το σύμβολο expression τόνος σε μία προτασιακή μορφή, έχει να επιλέξει μεταξύ των τριών εναλλακτικών. Κοιτώντας το επόμενο σύμβολο στην είσοδο, αν αυτό είναι το συν, θα αναπτύξει βάση της πρώτης εναλλακτικής. Εάν είναι το πλην, θα αναπτύξει βάση της δεύτερης εναλλακτικής. Βλέπουμε δηλαδή ότι τα first σύνολα ενός κανόνα καθοδηγούν τον συντακτικό αναλυτή στην εναλλακτική του κανόνα που θα χρησιμοποιήσει για να αναπτύξει το μη τερματικό σύμβολο. Ωστόσο, τίθεται το ερώτημα για το πότε ο συντακτικός αναλυτής χρησιμοποιεί την τρίτη εναλλακτική του κανόνα. Γιατί το κενό σύμβολο που βλέπουμε εδώ είναι ένα σύμβολο το οποίο δεν μπορεί να το πάρει από την είσοδο γιατί δεν είναι σύμβολο, δηλώνει απουσία συμβόλου. Άρα λοιπόν, ποιο πρέπει να είναι το επόμενο σύμβολο στην είσοδο ώστε να επιλέξει την τρίτη εναλλακτική του κανόνα? Αυτό θα το αναλύσουμε στις επόμενες διαφάνειες.